Το τραγικό περιστατικό έχει σοκάρει και προκαλέσει μεγάλη στεναχώρια στην τοπική κοινωνία. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Ευλάλου. Ο 72χρονος πατέρας, χειριστής θεριζοληνιστικής μηχανής, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το 52χρονο γιο του την ώρα του θερισμού στο χωράφι του αργά το απόγευμα της Δευτέρας, στο παλιό Εράσμιο Ξάνθης. Χθες το απόγευμα οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία με την οικογένειά του, τους συγγενείς, φίλους και κατοίκους του Δήμου Τοπείρου, που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη από τη μία στιγμή στην άλλη. Μια δουλειά ρουτίνας για τους δύο άντρες.